Αυξημένα είναι τα κρούσματα διαβήτη και σε επίπεδο Κρήτης, με δεδομένο ότι ένα στα δύο άτομα που πάσχουν από την ασθένεια δεν το γνωρίζουν, η ιατρική κοινότητα υπογραμμίζει πως ακρογωνιαίος λίθος αποτελεί η πρόληψη αλλά και η ορθή ενημέρωση του κοινού. Γι' αυτό, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα διαβήτη, έλαβε χώρα στο Ηράκλειο εκδήλωση για την ευαισθητοποίηση των Κρητικών. Γενικά εδώ για την περιφέρεια τη δική μας υπάρχουν αρκετά κρούσματα διαβήτη, πιο πολύ νεανικού, όπου εντοπίζεται από όταν κάποιος άνθρωπος είναι ακόμα σε ηλικία μηνών, ούτε καν ετών. Μετρήσεις τριχοειδικού αίματος, λήψη αρτηριακής πίεσης, συμπλήρωση ερωτηματολογίων αλλά και διανομή ενημερωτικών φυλαδίων είναι μερικές από τις δράσεις που πραγματοποιήθηκαν έξω από το κτίριο της περιφέρειας Κρήτης με αποδέκτες όλους τους πολίτες. Οργανώσαμε 5 σταθμούς. Υπήρχε σταθμός όπου οι μαθητές μας κάνανε λήψη ενός σταθμισμένου ερωτηματολογίου σχετικά με το βαθμό επικινδυνότητας εμφάνισης ζαχαρόδη διαβήτη. Υπήρχε σταθμός μέτρησης αρτηριακής πίεσης, τοποθέτησης οξύμετρου για να δούμε τα επίπεδα οξυγόνου στο αίμα και βέβαια το πιο σημαντικό ήταν η λήψη τριχοειδικού αίματος. Στο πλαίσιο της δράσης, οι ειδικοί επιχειρούν να εξαλείψουν ταμπού που ενδεχομένως υπάρχουν γύρω από τον σαχαρόδη διαβήτη τύπου 1 και τύπου 2, επισημαίνοντας πως ένας υγιεινός τρόπος ζωής, η άσκηση, η μη κατανάλωση αλκοόλ και η διακοπή του καπνίσματος παίζουν καθοριστικό ρόλο. Δυστυχώς, ακόμα ο διαβήτης είναι ένα θέμα ταμπού, παρόλο που πλέον είναι ένας τρόπος ζωής. Πολλοί άνθρωποι το ξέρουν και αποφεύγουν να το πούνε ώστε να έχουν κάποια περαιτέρω βοήθεια. Ένας άνθρωπος που έχει διαβήτη δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από έναν άνθρωπο που δεν έχει διαβήτη. Φτάνει να κάνει μια ισορροπημένη διατροφή, φτάνει να βάλει την άσκηση στη ζωή του έστω και αν αυτό έχει να κάνει με 30 λεπτά περπάτημα και βέβαια σωστό έλεγχο, σωστή λήψη φαρμάκων στην ώρα που πρέπει ή σωστών μονάδων ινσουλίνης αν του έχει συνταγογραφήσει ο γιατρός του και όλα θα πάνε καλά και μπορείς και απλά και μαθαίνεις και ζεις με αυτό. Η δράση πραγματοποιήθηκε από την Περιφέρεια Κρήτης σε συνεργασία με το 2ο Εργαστηριακό Κέντρο Ηρακλείου, τον Παγκρήτιο Σύλλογο για τον Νεανικό Διαβήτη και την 7η ΥΠΕ.